Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λακωνίας και τους Συλλόγους Σχολείων και Κεντρικών Γυμνασίων και Λυκείων Σπάρτης. Αφορμή για την ημερίδα μας στάθηκε το γεγονός ότι η σημερινή ημέρα, η 6η Μαρτίου, έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Στα αγγλικά, ο σχολικός εκφοβισμός έχει επικρατήσει να λέγεται bullying. Αυτή είναι όμως μόνο η αφορμή. Αιτία είναι η κοινή αγωνία όλων μας, όσων είμαστε παρόντες εδώ, αλλά και όσων για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να είναι ανάμεσά μας, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας και ειδικότερα για αρνητικές δυστυχώς πλευρές ζωής τους, όπως είναι η παραβατικότητα και η βία, όπου και όπως και αν αυτές εκδηλώνονται. Αλλά ας μην καταχραστώ εγώ άλλο τον χρόνο. Επιτρέψτε μου για δύο σύντομους χαιρετισμούς να δώσω τον λόγο. Ο πρώτος θα είναι από την κυρία Μπορέλη Σταυρούλα, εκπρόσωπο των Συλλόγων Γονιών και Κεντρικών Γυμνασίων και Λυκείων Σπάρτης, και από την κυρία Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λακωνίας, κυρία Χριστοπούλου. Κυρία Μπορέλη. Σκεφτήκαμε την εκδήλωση αυτή σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων, διότι ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων έχει καταδύσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, άκρως διακοσμητικός. Δηλαδή, ο ρόλος του γονιού περιορίζεται στο να έρχεται στα σχολεία, να πηγαίνει στο σχολείο, να παίρνει τους βαθμούς του παιδιού του, να δικαιολογεί τις απουσίες, και αυτό είναι όλο. Θεωρούμε ότι πρέπει να επαναπροθωρήσουμε το ρόλο μας και να ενημερωθούμε επί της ουσίας για κάποια βασικά ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Γι' αυτό το λόγο και λάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, από κοινού όλα τα σχολεία να λειτουργήσουμε. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, εύχομαι να έχει ξαναγίνει, πάντως εμείς σκοπεύουμε να διοργανώσουμε και άλλου είδους εκδηλώσεις με θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Και σας θέλουμε να βρίσκεστε κι εσείς, διότι το σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μέγιστο κεφάλαιο της ζωής μας και για μας και για τα παιδιά μας. Άκουσα πολύ πρόσφατα σε μια εκπομπή ότι το σχολείο καθορίζει την κοινωνία. Δυστυχώς, ό,τι αφορά την εκδήλωση, πάλι θα σας πω κάτι που άκουσα και μ' άρεσε πάρα πολύ, ότι σε μερικά σχολεία και της χώρας μας η αθωότητα πάει αγκαζέ με την τρομοκρατία. Αυτό είναι και το στίγμα της αποψινής εκδήλωσης. Έχουμε καλή ακρόαση και να μας χαρτίσουν οι συγκητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπερίζω και χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική ως εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είναι ένα θέμα που επιθυμούμε να έχουμε ενημέρωση, επιστημονική ενημέρωση από τους ειδικούς, και έτσι αυτή η πρωτοβουλία να συνεργαστεί η Ένωση Φιλολόγων με το Πανεπιστήμιό μας και ιδιαίτερα με τον εισηγητή, τον κύριο Τραβλό, είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, για τους γονείς, για τα παιδιά. Χαίρομαι που η αίθουσα πραγματικά γέμισε. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει μία καμπάνια κατά της ενδοσχολικής βίας, όχι γιατί θέλει να μεγαλοποιήσει τα πράγματα, όχι γιατί δεν υπήρχε και από όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Αυτό το είναι η ενδοσχολική βία. Παρ' όλα αυτά όμως, σήμερα με τις νέες τεχνολογίες παίρνει μεγάλες και ίσως ανεξέλεγκτες διαστάσεις το θέμα. Έτσι, δημιουργεί το παρατηρητήριο στο Υπουργείο Παιδείας και στις υπόλοιπες δομές του, προκειμένου να γίνει μια καταγραφή και να δούμε γιατί μας θέλουν εμάς παγκοσμίως ως τέταρτη χώρα στον κόσμο με ενδοσχολική βία ως προς το ποσοστό. Σήμερα έγιναν εκδηλώσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Εγώ παρακολούθησα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που είχαν τα ίδια τα παιδιά δημιουργήσει στο γυμνάσιο και στο Γιάννη Ιρακείου.
Έτσι, θέλω να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα ποίημα ενός μαθητή που το έκανε μέσα σε μία εβδομάδα το δημιούργησε και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε κατά της βίας. Η βία υπάρχει παντού, σε γήπεδα, σχολεία και για να εξαφανιστεί χρειάζεται παιδεία. Πρώτος ομιλητής μας είναι ο κύριος Ζαχαρίας Αγρανιώτης, αστυνόμος Β' του Τμήματος Ασφαλείας Πάρτης και Διοικητής Ασφαλείας Πάρτης. Το θέμα του είναι η νεανική παραβατικότητα στον νομό μας. Πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινώντας να πούμε ότι οι νέοι αποτελούν κατηγορία πληθυσμού με ιδιαιτερότητες τόσο προς την ψυχοσύνθεση και την ταυτότητά τους, όσο και προς την νομική ικανότητά τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Αυτές οι ιδιαιτερότητες άλλοτε προσλαμβάνονται από τους μεγαλύτερους ως φυσιολογικές και άλλοτε ως μη φυσιολογικές. Έτσι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αποδεκτών και μη αποδεκτών συμπεριφορών που συνιστά και το μέτρο της κανονικότητας του νέου, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ενήλικες και από το σύστημα θεσμών που αυτή δημιούργησε. Η αστυνομία είναι η πρώτη μορφή, όπως γνωρίζετε όλοι, κοινωνικού ελέγχου, με την οποία έρχεται σε επαφή ο νέος παραβάτης, μετά από τις ανεπίσημες μορφές κοινωνικού ελέγχου που είναι η οικογένεια, οι γονείς, οι δάσκαλοι κτλ. Η πρόληψη της παραβατικότητας αλλά και η παρέμβαση σε περιπτώσεις που έχουν μια τέλεση αξιόπινης πράξης αποτελούν κύριο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν καταβάλουμε προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες και σε περιπτώσεις όπου ο νέος δεν είναι δράστης αλλά αποτελεί θύμα. Όπως είναι η περίπτωση της κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς την πραγματικότητα και έχουμε συνεργασία με αστυνομίες άλλων χωρών γιατί στην καθένα. Τώρα, στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφερθούμε σε κάποιους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη νεανική παραβατικότητα και στη συνέχεια, εναρμονιζόμενοι με τους παράγοντες αυτούς, θα αναφερθούμε στα στατιστικά στοιχεία της λακωνίας, τα οποία θα σας κάνω μια υπόμνηση τώρα ότι είναι ενδεικτικά και αναφέρονται τα άτομα και στις υποθέσεις τα οποία έχουν συλληφθεί ή εξηγνιαστεί από εδώ και μπορεί να αντιπροσωπεύουν μέρος του τι πραγματικά συμβαίνει. Θα το σχολιάσουμε και αργότερα μαζί αυτό. Ξεκινώντας να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται συνεχής αύξηση της λεγόμενης μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η εγκληματικότητα των νέων έχει τα πρωτεία σε αυτή την εξέλιξη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η εγκληματικότητα των νέων ξεπερνά το 20% σε σχέση με τη συνολική εγκληματικότητα. Όλο ένα και μεγαλύτερη αριθμή νέων διοριστεί προς συστηματική κοινωνική επιθαρχία. Ένα δε μικρότερο, αλλά αυξανόμενο μέρος αυτών διοριστεί στην παραβατικότητα, ακόμα και τη σοβαρή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα εμφανίζεται και ως κρίση των θεσμών, η οποία δεν φαίνεται να είναι παροδική. Οι γονείς περιορίζουν τη φροντίδα τους προς τα παιδιά, αλλά και χάνουν το κύρος απέναντί τους. Μιλώντας για την πρόληψη της παραβατικότητας των νέων, θα ήθελα να σταθώ λίγο για να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Η αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η ποιοτική διαφοροποίηση της παραβατικότητας των νέων είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν όλους μας, γιατί το πρόβλημα χτυπά κάθε πόρτα, όσο ερμηνευτικά κλειστή και αν θέλουμε να την κρατήσουμε. Από την πλευρά της αστυνομίας, στον τομέα της πρόληψης λειτουργεί με εξειδικευμένες υπηρεσίες ανηλίκων και ενεργεί τακτικά ελέγχου σε χώρους που σχημάζουν νερά άτομα. Παράλληλα, έχουμε θέσει σε προγράμματα εφαρμογής και άλλες δραστηριότητες, όπως η συνεργασία με σχολεία, συλλόγους γονέων και κηδεμών, και άλλα για ενημέρωση θέματα όχι μόνο παραβατικότητας, αλλά και ναρκωτικών, αλκοολισμού και κακοποίησης. Είναι απαραίτητο να μεταδώσουμε μια θετική εικόνα στα προγράμματα της πρόληψης, τα οποία θα στοχεύουν σε ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα παιδιά που ζουν στους δρόμους και τα παιδιά με αναπηρίες. Ουσιαστικά η κοινωνία προστατεύεται καλύτερα με την επανένταξη του νέου παρά με την τιμωρία του. Ο νέος που θα ενταχθεί στο έγκλημα αποτελεί χτύπημα στη ρίζα της κοινωνίας, στο ίδιο στο μέλλον. Οι πόροι που χρειάζονται για την προτινόμενη προσέγγιση είναι σαφώς μικρότεροι των πόρων καταστολής και φυλάκισης. Ο τομέας λοιπόν της πρόληψης, τον οποίο και διεθνώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνη της η αστυνομία ελάχιστα πράγματα είναι σε θέση να συνεισφέρει. Η αστυνομία λοιπόν έχει απόλυτη ανάγκη τη συνεργασία με όλους τους φορείς προστασίας του νέου, αλλά και με ευαισθητοποιημένους συλλόγους και ιδιώτες, όπως επίσης και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αγρανιώτη για την εισήγησή του και προχωρούμε στην επόμενη εισήγηση. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Γεωργία Νικολαρέα, κοινωνική λειτουργός και συνταξιούχος επιμελήτρια ανηλίκων.
Το 1988, Γενική Γραμματεία Ισότητας δημιούργησε το Κέντρο Υποδοχής Κακοποιημένων Γυναικών στην Αθήνα και το 1993, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, δημιουργήθηκε ξενώνας για τις κακοποιημένες γυναίκες. Ο όρος ενδοοικογενειακή βία παραπέμπει σε κάθε μορφή βίας που βασίζεται στην έννοια του φύλου και που προκαλεί σωματικό, ψυχικό και σεξουαλικό πόνο, ασκείται δε μέσα στην οικογένεια, σε βάρος των γυναικών, από κάποιο μέλος που σύμφωνα με τις στατιστικές, κατά 82% είναι ο σύζυγος, κατά 12% σύντροφος, ενώ με μικρότερα ποσοστά είναι ο πατέρας και ο αδελφός. Το κοινωνικό μας περιβάλλον έχει πολλές εικόνες βίας. Η τηλεόραση τις προβάλλει κατά κόρο. Τα τελευταία χρόνια όμως βιώνουμε πολύ έντονα και την κρατική βία, που είναι η επικράτηση του ισχυρού επί των αδυνάτων. Ο ηγεμόνας που λειτουργεί αυταρχικά και εξουσιαστικά θέλει να επιβληθεί και να υποτάξει το λαό με νόμους που θεσπίζει, με εκβιασμό, με απειλές, καταργώντας κάθε μορφή δικαιώματος. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού είναι σκληρή, βάναυση, προσβλητική, ταπεινωτική και απειλεί την καθημερινή ζωή πολλών γυναικών που τις εξαθλιώνει και τις διαλύει ψυχολογικά. Η ενδοοικογενειακή βία έχει πολλές μορφές. Είναι η σωματική, η ψυχολογική, η σεξουαλική. Η σωματική βία είναι η πιο σκληρή μορφή κατοικοποίησης, γιατί προσβάλλει όχι μόνο το σώμα, που μπορεί να υποστεί κάθε είδους τραυματισμό και κάκωση από βίαιο χτύπημα, αλλά και την αξιοπρέπεια του θύματος. Η λεκτική βία εκφράζεται με την... η ψυχολογική βία εκφράζεται με λεκτική, κοινωνική και οικονομική βία. Η λεκτική βία εκφράζεται με βρισχές, απειλές, απόρριψη, ανασφάλεια, εξευτελισμό, δηλαδή πολύ απλά με παντελή έλλειψη σεβασμού προς το θύμα. Η κοινωνική βία στοχεύει στην απομόνωση του θύματος. Ο θύτης απογορεύει το θύμα να έχει οποιοδήποτε σχέση με συγγενείς, φίλους, γείτονες, ακόμα και με εργαστή. Η οικονομική βία είναι η πλήρη εξάρτηση του θύματος από το θήτη. Ακόμα και όταν εργάζεται το θύμα, τα χρήματά του τα διαχειρίζεται ο θήτης. Η σεξουαλική βία είναι η πιο σιωπηρή μορφή βίας, γιατί τα θύματά της πολύ σπάνια μιλούν. Περιλαμβάνει τις σεξουαλικές πράξεις που γίνονται χωρίς τη συνένωση του θύματος, όπως είναι ο βιασμός από το σύζυγο ή άλλο μέλος της οικογένειας, ο εξαναγκασμός σε πορνεία, ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική πράξη με τρίτους και η χρήση πορνογραφικού υλικού. Η βία στην οικογένεια είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με τις διακρίσεις των φύλων, τις προκαταλήψεις, τις αξίες, τους θεσμούς, την ιεράρχηση των ρόλων και τη λειτουργικότητα της οικογένειας, αλλά και με την άρνηση κατανομή της εξουσίας, που είναι δομικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, η προάσπιση και η συμμεταχείρισή τους είναι θεσμικά κατοχυρωμένη από την Παγκόσμια Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όμως δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας που δύσκολα αποδέχεται τα προνόμια που χάνει. Θα μιλήσω για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, ένα θέμα το οποίο, όπως θα έχετε διαπιστώσει όλοι, ασχολούμαστε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, εμείς σαν πανεπιστήμιο και άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός πανεπιστημίου ασχολούνται και προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ίσως να μακρηγορήσω λιγάκι, όχι πολύ όμως, για να διευθετήσω ορισμένα πράγματα ή ορισμένες παραξηγήσεις ή παρανοήσεις σχετικά με τις έννοιες σχολικός εκφοβισμός, σχολική βία, επιθετικότητα κτλ. Είναι κοινά αποδεκτή η θέση ότι η σχολική βία, ο εκφοβισμός, η θυματοποίηση και ένα ευρύτερο φάσμα της σχολικής παραπτωματικότητας και της νεανικής παραπτωματικότητας δεν αποτελούν ζητήματα μόνο των επίσημων φορέων του κοινωνικού ελέγχου και απονομής δικαιοσύνης, αλλά είναι κεντρικά ερωτήματα που αφορούν την οικογένεια αλλά και το σχολείο. Η έννοια σαν εκφοβισμός έχει ξεκινήσει γύρω στο 1970. Εκεί, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, χρησιμοποιούσαν την ορολογία mobbing,
Μόμπινγκ στα γερμανικά σημαίνει εκφοβισμός. Ωστόσο, στα αγγλικά έχει και την έννοια ότι δημιουργώ σπήρα, δημιουργώ ομάδα, με αποτέλεσμα να χτυπήσω κάποιον αδύναμο. Όπως βλέπετε στην εικόνα εδώ, βλέπω μία ομάδα ατόμων η οποία βάλεται ενάντια σε άτομο. Άρα είναι αρνητικές συμπεριφορές ομάδας ατόμων σε ένα άτομο. Αργότερα, γύρω στη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα με τον Όλιου σε έναν νορβηγό ψυχολόγο, η έννοια άλλαξε και άρχισε να καθιερώνεται σαν bullying, όπου είναι η συγκεκριμένη υποκατηγορία της επιθετικότητας ενός ή περισσότερων ατόμων προς ένα ή περισσότερα άλλα άτομα. Στα πρώτα χρόνια, οι έρευνες προσανατολίζονταν κυρίως στη μελέτη του φαινομένου από την πλευρά του θύματος ή και του θήτη, ενώ αργότερα έγινε αντιληπτό ότι η συμπεριφορά αυτή αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο δηλαδή το θήτη ή το θύμα, αλλά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικά το κοινωνικό σύνολο. Τι είναι εκφοβισμός? Εκφοβισμός είναι μορφή της επιθετικότητας και βασίζεται σε μία ανισότητα στην ισχύ μεταξύ θήτη και θύματος και περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων ατόμων σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα. Όπως βλέπετε, έχω τονίσει τις λέξεις μορφή επιθετικότητας, ανισότητα στην ισχύ και επαναλαμβανόμενες αρνητικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές εκφοβισμού εστιάζονται κυρίως σε σωματικές επιθέσεις, λεκτικές προσβολές, αρπαγή περιουσίας, κοινωνική απομόνωση από την ομάδα και διάβαση φημών. Ωστόσο, τελευταία, πολλά κρούσματα έχουμε με το διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα και γενικά με ό,τι αφορά τις διαδικτυακές συνδέσεις.